χώρα του θέατρου. Η θεατρική ομάδα του Εργαστηρίου Λόγου και Τέχνης της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως παρουσιάζει επιλεγμένα θεατρικά έργα από την ελληνική και την παγκόσμια δραματουργία. Λούλας Αναγνωστάκη, η παρέλαση. Παίρνουν μέρος Ζωή, Μαρκέλα Σιούλα, Άρης, Νικόλας και Σκήνης. Στο πηγάδι θα κατέβει, θα ρωτήσει τη γριά, παγριό χόρτα μαζεύει. Ποιος θα πάει στην ξενίτια, να μας φέρει τη ροδούλα, την τροπή για την καρδιά, αμύρι, αμύρι, μανούλα, ποιος λυπάται τώρα πια, τη χαμένη μας ροδούλα. Άρη, είμαστε μόνοι. Ναι. Έφυγε ο πατέρας. Έφυγε. Δεν άκουσα να χτυπήσει η πόρτα. Είναι και αυτός ο θόρυβος από την πλατεία. Κλείσε το παράθυρο. Τι είναι, τρομπέτες? Mm-hmm. Και τύμπανα, ε. Σίγουρα θα γίνει παρέλαση έξω από το σπίτι μας. Μήπως καμιά γιορτή? Αν νοιαζόσουν να κοιτάξεις το ημερολόγιο, θα βλέπεις πως είναι κάποια επέτειος. Εθνική επέτειος, με λάβαρα και σημαίες. Και τα σχολεία που παίρνουν κάτω από τα μπαλκόνια. Έχει μαζευτεί κόσμο στην πλατεία. Όχι, δεν ήρθε κανείς ακόμα. Δεν μου αρέσει παρέλαση. Θυμάσαι τότε που ήμουν μικρή και στάθηκα πολλή ώρα στον ήλιο και μου πόνισε το κεφάλι και έκανα μετό και παράλογο να πεθάνω? Δεν ήταν στην παρέλαση, αλλά στα μπάνια, στη θάλασσα. Το θυμάσαι? Όχι. Ήμουν πολύ μικρός. Μπορεί και να μην είχα γεννηθεί ακόμα. Καλά, δεν πειράζει. Τι φόρεσε ο πατέρας σήμερα? Το μπλε σακάκι του. Το ίδιο που φορούσε και χθες. Του λείπει το τρίτο κουμπί στο κάτω μέρος και η φόδρα είναι ξυλωμένη στα πλάγια. Λογάριαζα να του το ράψω σήμερα πρωί-πρωί. Αλήθεια. Τώρα που το λέω, θαρώ πως το έραψα. Δεν το έραψες. Είχε μόνο δύο κουμπιά. Και τον άφησες να φύγει έτσι? Φόρεσε τουλάχιστον το πουλόβερ του. Το φόρεσε. Το κίτρινο ή το γκρίζο? Το κίτρινο. Έκανε καλά. Το κίτρινο είναι πιο ζεστό. Άρχισε να κάνει ψύχρα έξω. Πώς το ξέρεις? Πώς το ξέρω τι? Πόσο καιρός χάλασε? Μου το είπε ο πατέρας χθες βράδυ όταν γύρισε. Μου είπε φόρεσε το μαύρο σάλι σου που και το φθινόπωρο. Και έπειτα χουχούλησε τα χέρια του και είπε πρέπει σε λίγες μέρες να ανάψουμε σόμπα. Τον τελευταίο καιρό κρυώνει πολύ. Μου ζήτησε μάλινες κουβέρτες από τώρα και παράγγειλε να του πηγαίνω σε στο τσάι για τη νύχτα πριν πλαγιάσει. Ίσως είναι άρρωστος. Τι λες εσύ, είναι άρρωστος? Δεν το πιστεύω. Τι γίνεται έξω? Τίποτα ακόμα. Η πλατεία είναι έρημη. Είναι κλειστά τα μαγαζιά? Θεόκλειστα, με κατεβασμένα τα ρολά. Κάθεται κανείς στα παγκάκια? Σου λέω είναι ερημιά. Δεν έχει έρθει κανείς ακόμα. Και αυτές οι μουσικές από πού ακούγονται? Θα είναι από πέρα. Δεν φτάνω να δω. Μα όπου να είναι θα πλησιάζουν. Είμαι βέβαιος πως η παρέλαση θα γίνει εδώ από κάτω. Γιατί είσαι βέβαιος? Έχουν στήσει στην πλατεία ένα άγαλμα, στη μέση ακριβώς. Θα κάνουν φαίνεται τα αποκαλυπτήρια κανενός ήρωα για την επέτειο. Τι είναι ο ήρωα, δεν είδες? Όχι. Το έχουν σκεπασμένο όλο με ένα άσπρο πανί. Δεν φαίνεται τίποτα. Τότε πώς ξέρεις πως είναι άγαλμα? Τι άλλο μπορεί να είναι? Το έχουν στήσει σε ένα ψηλό βάθρο και γύρω-γύρω είναι σκοινιά για να σταθούν από πίσω οι άνθρωποι που θα έρθουν να παρακολουθήσουν την παρέλαση.
Είναι φως φανάρι, σε λίγο θα αρχίσουν να έρχονται. Ποιος θα μπει με στη σπήλια, στο πηγάδι θα κατέβει, θα ρωτήσει τη γρία, παγριό χόρτα μαζεύει. Τραγουδάς? Ναι, δεν το κατάλαβα, ήμουν αφηρημένη. Τι σκεφτόσουν? Δεν σκέφτομαι, πλέκω. Τι πλέκεις? Όχι, όχι, μη μου πεις. Θα το μαντέψω μόνος μου. Πλέκεις κάτι για σένα. Ένα σάλι? Δεν το βρήκες. Τότε ζακέτα. Ούτε ζακέτα. Επλήξα την περασμένη εβδομάδα. Πουλόβερ χωρίς μανίκια. Όχι, όχι, όχι. Ένα ολόκληρο φόρεμα. Αυτή είναι η φούστα. Πάντως είναι κάτι για σένα. Αυτό τουλάχιστον το μάντεψα. Το μάντεψες. Μα Θαρώ, με ρώτησες και χθες και στο είπα. Μα ναι, εγώ στο είπα. Δεν το βρήκες μόνος σου? Μπορώ να το κοιτάξω? Δεν είναι ωραίο? Είναι υπέροχο. Γκρενά. Έτσι το λένε αυτό το χρώμα. Μόνο που το κάνει στενό. Μα είμαι πολύ αδύνατη. Στενό και μακρύ. Μα είμαι ψηλή. Θα μου έρχεται ίσα-ίσα. Είσαι κοντή. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Το λες για να με πειράξεις. Όλο θες να με πειράζεις. Κοντή και χοντρή. Είσαι κακός. Δεν σου μιλάω. Στο σπίτι δεν υπάρχει μεγάλος καθρέφτης. Λοιπόν, δεν έχεις δει ποτέ τον εαυτό σου ολόκληρο. Κοντή και χοντρή. Έτσι είσαι και δεν το ξέρεις. Έχω μια μικρή αδερφούλα κοντούλη και στρουμπουλούλα. Δεν σου ξαναμιλάω. Δώσ' το μου πίσω. Κοντούλη και στρουμπουλούλα, έχει πόδια σαν χταπόδια. Ψεύτη, ψεύτη. Δώσ' το γρήγορα πίσω. Αυτό το φουστάνι είναι πολύ στενό, είναι άχρηστο. Έχει μύτη σαν κομίτη. Άστο, άστο, άστο. Νάτι, ήρθαν κιόλας. Η πλατεία γέμισε, είναι σχεδόν γεμάτη. Ακούς? Μαζεύονται από όλες τις μεριές. Παίρνουν θέση πίσω από τα σκοινιά. Μερικοί φόρεσαν τα καλά τους. Ντύθηκαν για να παρακολουθήσουν την παρέλαση. Άλλοι έχουν το κακό τους στο χάλι. Μα σταμάτα λοιπόν το κλάμα και έλα να δεις. Ουφ, σαν μωρό παιδί κάνεις. Ανοίγουν ομπρέλες για τον ήλιο. Ομπρέλες βροχής για τον ήλιο, αστείο δεν είναι? Πάψε να κλαις, με νευριάζεις. Άλλοι φτιάξαν δίκοχα από εφημερίδες και τα φοράν στο κεφάλι τους. Μάλιστα, αυτοί εκεί κάνουν την καλύτερη δουλειά. Με 4 κόμπους στο μαντίλι, κάνεις ένα σκούβο και ούτε φόβο να σου τον πάρει ο αέρας. Η πλατεία στη μέση είναι άδεια. Ο στρατός δεν έφτασε ακόμα, μήτε τα σχολεία. Μόνο τα παιδιά του ορφανοτροφείου. Αυτά παίζουν τη μουσική. Μου θύμωσες. Άκου. Αύριο θα πω του πατέρα να σου αγοράσει γαλάζιο μαλλί. Να πλέξεις ένα άλλο φόρεμα. Αυτό το χρώμα είναι χωριάτικο, δεν το βλέπεις? Καλά πάλι, εγώ δεν ξέρω. Εγώ είμαι άντρας, δεν καταλαβαίνω από χρώματα. Όμως αλήθεια σου λέω, ένα γαλάζιο φουστάνι με λίγο χρυσό στο γιακά, ε? Θα ήταν όμορφο. Παραδέξου πως η ιδέα μου για το χρυσό είναι περίφημη. Δεν μου μιλάς. Εντάξει. Κι εγώ θα το κλείσω για μια ολόκληρη μέρα. Ακούς, για μια ολόκληρη μέρα. Μελιά δεν θα βγει από το στόμα μου. Όταν κάθομαι εδώ στην καρέκλα μου και πλέκω και εσύ με ρωτάς και με ξαναρωτάς τι σκέφτομαι, θες να σου πω τι σκέφτομαι? Σκέφτομαι πόσο ευτυχισμένη θα ήμουν αν αντί για σένα είχα μια αδερφή. Είμαι τόσο άτυχη που δεν έχω μια αδερφή. Αυτό το δωμάτιο είναι φρικτό. Δεν μπορώ να το βλέπω. Παντού πεταγμένα τα καράβια σου, τα τόπια, οι χάρτες σου, τα βιβλία σου. Έτσι μου έρχεται να τα αρπάξω όλα μαζί και να τα κάψω. Κι εγώ τότε θα βάλω φωτιά στο καλάθι με τα πλεκτά σου. Μάλιστα, δεν θα τα κάψω εντελώς. Θα τα αφήσω τσουρουφλισμένα να τα βλέπεις και να σκάς. Σε ξέρω καλά. Είσαι ικανός να το κάνεις. Είσαι κακός και βρωμιάρης. Το κρεβάτι σου βρωμάει. Δεν το στρώνεις ποτέ. Ξέρεις πως θα ήταν το κρεβάτι της αδερφής μου? Πουπουλένια σκεπάσματα. Ροζ πουπουλένια σκεπάσματα. Και άσπρες μαξιλαροθήκες να δένουν με κορδέλες γαλάζιες. Και θα τις έπλεκα και ένα χοντρό κίτρινο χαλάκι να πατά τα πόδια της μόλις θα τα κουμπούσε στο πάτωμα. Δεν θα αφήνα κανέναν άλλο να μπει εδώ μέσα. Θα ήμασταν οι δυο μας. Μόνο οι δυο μας. Θα λέγαμε. Θα της έλεγα όλα μου τα μυστικά. Έχεις μυστικά? Και βέβαια έχω. Αλλά δεν θα στα φανερώσω ποτέ γιατί είσαι άντρας. Ούτε να το σοδά. Ούτε. Τότε δεν θα σου πω κι εγώ τα δικά μου. Παραδείγματος χάριν, δεν θα σου πω τίποτα για το κλειδί. Το κλειδί? Ποιο κλειδί? Αυτό. Είναι το κλειδί του σπιτιού. Ακριβώς, είναι το κλειδί του σπιτιού. Μια μέρα
Θα το πάρω και θα βγω έξω. Θα κατέβω στο λιμάνι. Τι θα κάνεις στο λιμάνι? Θα δω τα καράβια. Θα διαλέξω μια μέρα που θα έχει έρθει ο στόλος για να παρακολουθήσω μια αληθινή ναυμαχία. Πώς θα το ξέρεις ποια θα είναι αυτή η μέρα? Θα ακούσω τα κανόνια. Ακούγονται από εδώ. Μόλις τα ακούσω λοιπόν, θα καταλάβω και θα βγω έξω. Έπειτα μπορεί να πάω μια βόλτα στο πάρκο. Δεν έχει πάρκο. Ποιος το είπε? Εγώ στο λέω. Για να έρθουμε σε αυτό το σπίτι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, διασχίσαμε όλη την πόλη και δεν πέρασαμε από κανένα πάρκο. Μπορεί. Δεν έχει σημασία. Ωστόσο, δεν σου είπα το σπουδαιότερο. Το σπουδαιότερο? Θα μπω στο κινηματογράφο που είναι εδώ από πίσω. Θα βγάλω εισιτήριο και θα μπω. Πώς το ξέρεις πως είναι κινηματογράφος εδώ από πίσω? Αυτό δεν μου το έχεις πει ποτέ. Λέγε, πώς το ξέρεις? Το ξέρω. Γιατί το ανακάλυψα μόνος μου. Εδώ και μια εβδομάδα, κάθε νύχτα στις 10 και στις 12, ξεμπουκάρει στην πλατεία κόσμος. Πολλοί κόσμος. Μπουλούκια ολόκληρα. Παίρνουν κάτω από το παράθυρό μας και σκορπίζουν στα γύρω δρομάκια. Όλοι αυτοί από κάπου πρέπει να βγαίνουν. Αφού λοιπόν σκέφτηκα πολύ, κατάλαβα πως δεν μπορεί παρά να βγαίνουν από κινηματογράφου που χτίστηκε τελευταία εδώ κοντά. Αν δεν κοιμώσουν από τις 8, θα τους είχες δει κι εσύ. Αλλά είμαι ανόητος που κάθομαι και στα λέω όλα αυτά. Από εδώ και πέρα ούτε λέξη. Τότε κι εγώ δεν θα σου πω τίποτα για όσα λογαριάζω να κάνω. Δεν θα σου πω τίποτα για εκείνη τη μέρα. Ποια μέρα? Εκείνη τη μέρα που η πλατεία θα είναι εντελώς άδεια, έρημη, γιατί θα είναι Κυριακή πρωί. Τα μαγαζιά κλειστά και θα έχουν φύγει από βραδύς οι φρουτάδες και οι κοτοπουλάδες και οι γύφτοι με τα χαλιά και οι κουλουρτζίδες και θα έχει και κρύο και κανείς δεν θα έρχεται να καθίσει στα παγκάκια. Και λοιπόν, λοιπόν? Τι λοιπόν? Είπες θα είναι Κυριακή πρωί. Τότε εγώ θα ανοίξω την πόρτα και θα βγω έξω. Θα κάνω τον κύκλο της πλατείας, όλο τον κύκλο, γύρω-γύρω. Θα περάσω μπρος από τα κάρα και τα καφάσια και τα παγκάκια και την εκκλησία και μπρος από τα μαγαζιά με τα μπακύρια. Κατσαρόλες, μπρίκια, τηγάνια, όλα από κοκκινοπού μπακύρι, λαμπερό σαν χρυσάφι. Τι κάνουν και αργούν τόσο? Έφτασε ο στρατός? Όχι ακόμα. Άρη. Ναι. Αυτό που σου είπα τώρα δά. Ναι. Δεν θα το κάνω. Γιατί η πλατεία δεν είναι ποτέ αρκετή ώρα άδεια. Άκου. Έχω μετρήσει πόση ώρα χρειάζομαι για να τη φέρω βόλτα όλη. Τουλάχιστον 1/4 αν περπατάω γρήγορα και 1/2 αν περπατάω πολύ αργά. Παρακολούθησα με το ρολόι στο χέρι λοιπόν. Μέσα σε αυτό το 1/4 ή τη 1/2 ώρα, πάντα κάποιος θα βρεθεί να περάσει από εδώ. Έστω κι αν είναι Κυριακή. Έστω κι αν έχει πολύ κρύο. Παγωνιά. Μπορεί να μέτρησες λάθος. Θες να ξαναμετρήσουμε μαζί? Όχι. Είμαι σίγουρη πως μέτρησα σωστά. Πάντα κάποιος θα περάσει. Εκτός από τη νύχτα. Αλλά τη νύχτα είναι σκοτάδι. Το φοβάσαι το σκοτάδι? Πολύ. Δεν το έχεις καταλάβει? Ναι. Το φοβήθηκα από εκείνη τη φορά που βγήκα έξω με τον πατέρα. Ποια φορά? Δεν θυμάμαι. Δεν μου έχεις μιλήσει ποτέ γι' αυτό. Ω, πάει πολύς καιρός. Ίσως χρόνια. Μόλις είχαμε έρθει να μείνουμε εδώ. Εσένα, σε είχαμε αφήσει να κοιμάσαι. Βγήκαμε οι δυο μας έξω. Φυσούσε πολύ και έβρεχε. Περπατούσαμε, ούτε ξέρω που πηγαίναμε. Όλοι οι δρόμοι μου φαινόντουσαν ίδιοι. Δεν ξεχώριζα τίποτα. Τόσο πηχτό ήταν το σκοτάδι, κανένα φως πουθενά. Και τα σπίτια όλα κλειστά. Τα παράθυρα κλειστά, χωρίς φως. Ο πατέρας έψαχνε κάποιον. Έτσι κατάλαβα. Χτυπήσαμε 4-5 πόρτες, αλλά κανείς δεν άνοιξε. Τέλος, φτάσαμε σε ένα ξέφωτο. Μήτε σπίτια πια, μήτε τίποτα. Σταθήκαμε. Εδώ, είπε ο πατέρας, θα τον περιμένουμε. Έπειτα μου φάνηκε πως σκοτίνιασε ακόμη περισσότερο. Πήγησα σκοτάδι. Γύριψα και βρήκα το χέρι του και το πιάσα σφιχτά γιατί φοβόμουν πάρα πολύ. Και ξαφνικά μου μπήκε μια ιδέα τρομερή. Αν το χέρι που κρατούσα δεν ήταν του πατέρα, αλλά κάποιου άλλου, άγνωστου. Και φοβήθηκα ακόμα περισσότερο και έτρεμα τώρα μη φέξει. Και έβρεχε. Δεν μου είχες μιλήσει ποτέ γι' αυτό? Όχι. Τότε πρέπει να σου πω κι εγώ πως ούτε κι εγώ θα κάνω αυτό που έλεγα. Δεν θα κατέβεις στο λιμάνι για τα καράβια? Όχι. Και την ναυμαχία? Όχι. Και ούτε θα πάω στον κινηματογράφο. Και ξέρεις γιατί? Γιατί το ίδιο κιόλας βράδυ που τα πρωτοσκέφτηκα, είδα ένα όνειρο. Όνειρο? Εγώ δεν βλέπω ποτέ όνειρα.
Δεν έχω δει κανένα όνειρο. Είδα πως πήρα το κλειδί και άνοιξα την πόρτα. Την εξώπορτα. Αλλά από πίσω δεν ήταν το πεζοδρόμιο και η πλατεία, παρά ένα μεγάλο δωμάτιο επιπλωμένο. Τι έπιπλα είχε? Είχε ένα μεγάλο μπουφέ, ψηλό, ίσα με το ταβάνι. Στη μέση ένα μεγάλο στενό μακροτραπέζι. Μα πολύ μεγάλο. Με 12 καρέκλες γύρω-γύρω. Το τραπέζι είχε ένα κάλυμα βυσσινή και οι καρέκλες ήταν κι αυτές σκεπασμένες με βυσσινιά καλύματα ως κάτω. Και ακόμα ήταν ένα μεγάλο παράθυρο που έπιανε σχεδόν όλο τον τοίχο και μπροστά του έπεφτε μια μεγάλη βυσσινιά κουρτίνα. Στο βάθος το δωμάτιο είχε μια πόρτα και στην κλειδαριά της ένα κλειδί. Χωρίς να καταλάβω πώς, άνοιξα αυτή την πόρτα και... Ναι. Βρέθηκα σε ένα άλλο δωμάτιο, όμοιο με το προηγούμενο. Μόνο που αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο από το πρώτο και από τα έπιπλα του έλειπε ο μπουφές. Άδειος ο τείχος και ξασπρισμένος εκεί. Ήταν δηλαδή μόνο το μεγάλο τραπέζι και οι καρέκλες. Ναι. Και η μεγάλη βυσσινιά κουρτίνα αποσκέπαζε όλο το παράθυρο. Και απέναντι ήταν πάλι μια πόρτα και το κλειδί στην κλειδαριά. Και την άνοιξες κι αυτή? Την άνοιξα. Και ήταν ένα τρίτο δωμάτιο, ασύγκριτα πιο μεγάλο από τα προηγούμενα, και το τραπέζι στη μέση μοναχό. Τώρα έλειπαν οι καρέκλες με το βυσσινή κάλυμα. Μόνο η βυσσινιά κουρτίνα στο παράθυρο και η πόρτα απέναντι με το κλειδί. Την ανοίγω και τώρα το δωμάτιο είναι άδειο. Τελείως άδειο. Και μεγάλο δυο φορές στην πλατεία. Τι λέω, τρεις, πέντε. Και μόνο η κουρτίνα κρεμόταν πάντα εκεί, στο παράθυρο, και η πόρτα με το κλειδί στο βάθος. Η πόρτα, καταλαβαίνεις? Όχι. Δεν καταλαβαίνεις? Στο επόμενο δωμάτιο η κουρτίνα θα έλειπε και εκείνη. Θα ήταν το παράθυρο σκέτο και πίσω από το παράθυρο έβαλε τις φωνές και ξύπνησα. Κατάλαβες τώρα? Όχι, δεν κατάλαβα. Ναι, ίσως έχεις δίκιο. Τι να καταλάβεις? Θα ρω πως ήταν ένα ανόητο όνειρο. Ναι, τώρα που το διηγήθηκα το βλέπω, ήταν αστείο. Ούτε εσύ μου έχεις μιλήσει ποτέ γι' αυτό. Δεν μιλάμε πολύ οι δυο μας, ε. Κι όμως, δεν έχουμε παρά ο ένας τον άλλο. Είμαστε μόνο οι δυο μας. Δεν είμαστε μόνο οι δυο μας. Είναι και ο πατέρας. Είμαστε τρεις σε αυτό το σπίτι. 1, 2, 3, 4, 5... Ναι, μα εκείνος λείπει όλη μέρα. Και όταν γυρίζει, πάει κατευθείαν και κοιμάται. Ώρες-ώρες μου φαίνεται πως του είμαστε ξένοι. Βάρος. Εσένα? 15, 16, 17, 18... Εσένα? Σε ρωτάω! 27, 28... Άσε με τώρα, μετράω. Δεν βλέπεις? Κάθε βράδυ πηγαίνω στο δωμάτιό του και τον κοιτάζω που ετοιμάζεται να πέσει στο κρεβάτι. Ξέρω πως αυτό τον ενοχλεί. Τον βλέπω που προσπαθεί να κάνει πιο γρήγορα. Όμως εγώ, επίτηδες, κάθομαι εκεί και τον κοιτάζω. Που βγάζει το σακάκι του, το πουκάμισο, το παντελόνι, τα διπλώνει προσεκτικά, φοράει τις πιτζάμες του, ξαπλώνει στο κρεβάτι, τραβάει το σεντόνιο στο λαιμό. Όλα, όλα τα παρακολουθώ. Δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Και έπειτα, σβήσε το φως, μου λέει. Και εγώ το σβήνω και βγαίνω. Αυτό είναι. Δεν μου μιλά ποτέ. Δεν μου λέει τίποτα. Μια φορά που έλειπε, με πιάσε μια μανία. Άρχισα να ψάχνω το δωμάτιό του. Άνω κάτω το έκανα. Τα συρτάρια, τα ντουλάπια, το κομωδίνο, τα στρώματα, τα μαξιλάρια. Αναποδογύρισα όλες τις τσέπες του. Ως και μες τα παπούτσια του έψαχνα. Ως και μέσα στις παντόφλες του. Αλλά δεν βρήκα τίποτα. Σαν πως ξέρω και γιατί έψαχνα. Έτσι. Μόνο μια φωτογραφία. Τη φύλαξα. Δεν την ξαναβάλα στη θέση της. Θα είναι παλιά, γιατί έχει κυτρινίσει στις άκρες της. Και τον δείχνει πολύ νέο. Είναι με γένια, μια γενιάδα τόση. Κάθεται πάνω σε ένα βράχο και κοιτάζει τη θάλασσα. Δεν μου λες. Σου πέρασε ποτέ η ιδέα πως δεν είναι πατέρας μας? Σε ρωτάω. Γιατί δεν απαντάς? Σου πέρασε ποτέ αυτή η ιδέα από το μυαλό? Εμένα ναι. Πολλές φορές. Μα μίλα λοιπόν. Γιατί δεν μιλάς? Σε ρωτάω. Λοιπόν, ξέρεις τι άλλο μου πέρασε από το μυαλό? Πως ούτε εσύ είσαι αδερφή μου. Και γιατί να είσαι άλλωστε? Δεν μοιάζουμε σε τίποτα. Θες να φέρω τον καθρέφτη να κοιταχτούμε πλάι-πλάι? Και έπειτα, ενώ εσύ είσαι 6 ολόκληρα χρόνια μεγαλύτερη από μένα και θα πρέπει να σε θυμάμαι και από πολύ παλιότερα,
Γιατί οι μικροί θυμούνται τους μεγάλους. Εγώ δεν σε θυμάμαι καθόλου. Δεν σε θυμάμαι 10 χρονών, ούτε 12, ούτε 15, παρά μόνο αργότερα. Πολύ αργότερα. Ακούστε, σου μιλάω! Δεν απαντάς! Μα μίλα! Μίλα λοιπόν! Θα με τρελάνε αυτή σου πει εδώ μέσα! Για να δω. Ήσουν καλό κορίτσι σήμερα. Έπλυνες τα αυτιά σου. Άσε με. Δείξε μου τα νύχια σου. Μη. Πες μου καλύτερα αν διάβασες το μάθημα που σου έβαλα, τεμπέλα. Για να δούμε. Τι έμαθες από γεωγραφία. Πόσα κράτη έχει η Νότιος Αμερική. Μηδέν. Η Ασία. Μηδέν. Τι παράγει η Χιλή. Λέγε. Μηδέν, μηδέν, μηδέν. Πάμε στην ιστορία. Πότε έζησε ο Μέγας Ναπολέον. Πότε έζησε ο Ρομπεσπιέρος. Πώς ήταν η Λουδοβίκη της Γαλλίας. Ποιος ήταν ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων. Ποιος σκότωσε τον Αβραάμ Λίνκολν. Μηδέν, μηδέν, μηδέν. Πάμε στα μαθηματικά. Ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 8. Μηδέν. Πολλαπλασίασε γρήγορα το 127 με το 213. Γρήγορα, γρήγορα, ακόμα. Μηδέν, μηδέν, μηδέν. Άσε με, λοιπόν, άσε με. Το κεφάλι μου, το κεφαλάκι μου. Θα σ' αφήσω. Αν μου υποσχεθείς πως θα σταθείς να δούμε μαζί την παρέλαση. Όχι. Μα όπου να είναι θα αρχίσει. Εσύ θα χάσεις. Πω, πω, πόσος κόσμος μαζεύτηκε. Έρχονται, έρχονται, τελειωμό δεν έχουν. Μαζεύονται πίσω από τα σκοινιά και περιμένουν. Εγώ λέω πως ο στρατός και τα σχολεία θα φτάσουν μαζί. Θα έρθουν από όλες τις μεριές, θα γεμίσουν την πλατεία. Λοιπόν, θα σταθείς εδώ μαζί μου να δεις. Δεν μου αρέσει η παρέλαση. Τι πεισματάρα που είσαι. Εμένα μου αρέσει. Είναι νομίζω το μόνο πράγμα που μου αρέσει. Ο κόσμος σε σμπρώχνει, σε τσαλαπατάνε. Θυμάσαι τότε που κόντεψε να με τσαλαπατήσουν. Το θυμάσαι. Δεν ήταν σε παρέλαση ανόητη. Γινόταν βομβαρδισμός και τρέχαμε να μπούμε στα καταφύγια. Και έπειτα μη με ρωτάς όλη την ώρα αν θυμάμαι εκείνο, αν θυμάμαι τ' άλλο. Δεν θυμάμαι τίποτα. Ήμουν πολύ μικρός. Αχ, ας αρχίσει επιτέλους. Στο σχολείο ήταν η ωραιότερη μου μέρα. Περίμενα με ανυπομονησία να μεγαλώσω για να γίνω σημειοφόρος. Παρακαλούσα μέσα μου να ψηλώσω, να φτάσω 1,80 για να με κάνουν σημειοφόρο. Όμως έμεινα κοντός. Κρίμα δεν είναι. Άκου, άκου, τα τύμπανα. Μακριά είναι ακόμα. Τώρα θα πήγαινα στο γυμνάσιο. Μπορεί να με έκανα τυμπανιστή, τι ξέρεις. Δεν χρειάζεται μπορεί για να τυμπανιστείς. Παμ, παραπαπαμ, παραπαπαμ, παραπαπαμ. Να σου δείξω κάτι. Πηλίκιο. Πού το βρήκες? Το έχω χρόνια φυλαγμένο. Το φοράω όταν έχουμε εθνική γιορτή. Δεν το έχω ξαναδεί. Το έχεις ξαναδεί. Αλλά δεν θυμάσαι. Δεν θυμάσαι ποτέ τίποτα. Παρά μόνο τα δικά σου. Παραπαπαμ, 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 παμ, παμ. Το κλείψα όταν ήμουν στο δημοτικό. Από ένα μεγάλο. Παμ, παραπαπαμ, παραπαπαμ. Ζωή. Να σου πω ένα μυστικό. Αν ήθελες, αν νοιαζόσουν τόσο δα για μένα, θα μπορούσα να σου λέω όλα μου τα μυστικά. Λοιπόν, αυτός που του κλέψε το πηλίκιο μένει εδώ κοντά μας. Τον έχω δει πολλές φορές που περνάει την πλατεία. Δηλαδή, είμαι σχεδόν βέβαιος πως είναι αυτός. Καμιά φορά μου έρχεται να ανοίξω το παράθυρο και να τον φωνάξω. Αλλά δεν ξέρω το όνομά του. Τον λέω ο φίλος μου. Έτσι τον λέω. Γιατί δεν ξέρω το αληθινό του όνομα. Βέβαια, αυτός ούτε θα γύριζε να με κοιτάξει. Είναι πολύ πιο μεγάλος από μένα στα χρόνια. Θα είναι και 28 τώρα. Και ψηλός, 1,80. Μπορεί και 85. Θα τον δείξω καμιά μέρα. Θα σου αρέσει, είμαι βέβαιος. Δεν μου αρέσει κανένας άντρας. Και θα το αρέσεις κι εσύ. Ξέρεις, δεν είσαι καθόλου άσχημη. Έχεις ωραίο λαιμό, μόνο που δεν τον αφήνεις ποτέ να φανεί. Αν σήκωνες ψηλά τα μαλλιά σου, θα ήταν καλύτερα. Θες να δοκιμάσουμε ένα λοχτένισμα. Θα σε χτενίσω εγώ. Μην τολμήσεις να μου πειράξεις τα μαλλιά. Έχεις και ωραία μάτια, ωραίο μέτωπο. Λοιπόν, θες να τον δείξω καμιά φορά. Όχι. Τι πεισματάρα που είσαι! Πεισματάρα και κακιά! Και ανέστητη και κουφή! Ναι, κουφή! Σου μιλάω και δεν απαντάς! Είσαι το ίδιο σαν τον πατέρα! Κάνω ό,τι μπορώ για να σε ευχαριστήσω. Σου έφτιαξα 4 καλάθια ως τώρα για να βάζεις τα πλεκτά σου. Και κανένα δεν σου άρεσε. Ξέρεις τι δύσκολο είναι να φτιάχνεις καλάθια! Ματώνουν τα δάχτυλά μου. Και με τον πατέρα τα ίδια τραβάω. Ό,τι κι αν κάνω δεν μου δίνει καμία σημασία. Θες να μάθεις τι έγινε σήμερα το πρωί? Μπήκα στο δωμάτιό του, στάθηκα πάλι από πίσω του και τον έβλεπα που ετοιμαζόταν να βγει έξω. Δεν μου μιλούσε. Έκανε σαν να μην ήμουν εκεί. Στο τέλος του είπα εγώ, θα γίνει παρέλαση σήμερα. Μιλιά εκείνος. Πήρε το κίτρινο πουλόβερ του και το φόρεσε. Του λέω πιο δυνατά,
Θα γίνει παρέλαση σήμερα. Σιωπή. Θα γίνει εδώ στην πλατεία. Έχουν φέρει το άγαλμα. Φόρεσε το σακάκι του. Δύο βήματα ήθελε ως την πόρτα για να φύγει. Και τότε δεν ξέρω τι με πιάσε. Και άρχισα να κλαίω, να ουρλιάζω. Σύρθηκα στο πάτωμα. Θα γίνει παρέλαση, φώναξα. Θα γίνει παρέλαση. Και κυλιόμουν πέρα ως πέρα, ώσπου άκουσα την πόρτα να κλείνει και τα βήματά του στη σκάλα. Τι ντροπή. Ένα άντρα στην ηλικία σου να κλαίει και να σέρνεται στο πάτωμα. Με αηδιάζει. Το ξέρω, σε αηδιάζω. Είμαι αηδιαστικό. Γιατί είμαι άσχημο, ε. Και κοντό και κουτό. Έχω χοντρά χείλια, χοντρή μύτη, μικρά μάτια, ίσια μαλλιά. Ποιος θα μπει μες στη σπηλιά, στο πηγάδι θα κατέβει, θα ρωτήσει τη γριά. Αγρίο χόρτα μαζεύει, ποιος θα πάει στην ξενίτια να μας φέρει τη ροδούλα. Ζωή ήρθαν, νάτι, η πλατεία γέμισε, τι σου λέγα. Θα τα δούμε όλα από εδώ, έρχονται τα σχολεία, τα σχολεία. Με κίτρινες μπλούζες μπροστά τα γόρια, πίσω τα κορίτσια. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, δέκα, δώδεκα. Δώδεκα, σχηματίζουν δωδεκάδες, να και ο στρατός. Τι μεγαλοπρέπεια που έχει! Δεν έχω ξαναδεί τόσο όμορφες στολές. Πράσινες πορτοκαλιές, μαύρες γαλάζιες. Να, τώρα έρχεται η χωροφυλακή. Σίγουρα θα είναι η χωροφυλακή. Καβάλα όλοι σε μαύρα άλογα. Τα κράνη τους λαμποκοπούν στον ήλιο, σε στραβώνουν. Και μπροστά ένας με άσπρο άλογο. Κρατά σηκωμένο ψηλά ένα σπαθί. Ένα μεγάλο σπαθί με κίτρινη λαβή. Ω Θεέ μου, βλέπω καλά! Είναι αυτός ο φίλος μου! Ναι, είναι αυτός! Δεν φοράει τίποτα στο κεφάλι. Έχει αφήσει τα μαλλιά του μακριά στο σβέρκο. Γι' αυτό δεν το γνώρισα με το πρώτο. Μα τώρα που προχωρά φάτσα, ναι, αυτός είναι. Μα έλα λοιπόν να τον δεις. Ζωή, καλή μου αδερφούλα, έλα να τον δεις. Σε ικετεύω. Ε, φίλε! Κλείσε το παράθυρο. Ξέρεις ότι με πειράζει ο θόρυβος. Ταραπαπαμ, ταραπαπαμ, ταραπαπαμ. Κλείστο! Δεν ακούγεται πια τίποτα. Σταμάτησαν να παίζουν. Ναι. Τι κάνουν τώρα? Ξαφνικά έμειναν ακίνητοι. Γιατί? Φαίνεται πως κάτι θα γίνει. Ίσως θα ξεσκεπάσουν το άγαλμα. Τα αποκαλυπτήρια που σου έλεγα. Οι άνθρωποι κλείνουν τις ομπρέλες. Τις κλείνουν όλοι. Δεν έχει πια ήλιο? Έχει. Αλλά θέλουν φαίνεται να δουν καλύτερα. Στάσου! Κάτι έρχεται από τη μεριά της εκκλησίας. Γιατί όλοι κοιτάζουν, κάνουν σαν να θέλουν να προχωρήσουν κατά εκεί. Αχ, ας μπορούσα να δω. Θα είναι κάτι σπουδαίο. Γιατί σμπρώχνουν ένας τον άλλον. Βιάζονται ποιος θα πρωτοδεί. Ένας πέρασε κατά τα σκοινιά. Κι άλλος, κι άλλος. Χα! Τους γυρίζουν πίσω τους έξυπνους. Τους αναγκάζουν να σταθούν με τους άλλους. Οι πρόσκοποι, ναι. Σίγουρα είναι πρόσκοποι αυτοί που τους μπρώχνουν πάλι μέσα. Δεν τους είχα προσέξει πριν. Ζωή! Είναι πρόσκοποι με κοντάρια και κοντά παντελόνια. Πρόσκοποι σαν κι αυτούς που πηγαίνουν στον επιτάφιο. Σαν κι αυτούς, ναι. Κάνουν αλυσίδα τα χέρια τους. Ακριβώς. Κάνουν αλυσίδα για να εμποδίσουν τον κόσμο να περάσει από τα σκοινιά. Πάλι δεν κουνιάται κανείς. Κοιτάζουν μόνο. Κοιτάζουν. Μα τι βλέπουν τέλος πάντων. Κύριε Λέισον. Σκυλιά. Σκυλιά. Ναι. Τι γυρεύουν τα σκυλιά στην παρέλαση. Ξεμπουκάρουν συνέχεια και τελειωμό δεν έχουν. Θα είναι καμιά εκατοστή. Τα σέρνουν στη μέση της πλατείας. Τα σμπρώχνουν κολλητά το ένα με το άλλο. Δεν έχω δει ποτέ τέτοιο πράγμα. Μα έλα επιτέλους να δεις. Για μια φορά παράτα το πλεκτό και έλα να δεις και εσύ κάτι. Είναι λαχανιασμένα με τις γλώσσες απ' έξω. Έτσι τριμωγμένα, ξέρεις με τι μοιάζουν. Με πελώρια παρδαλή μπάλα. Ο κόσμος κοιτάζει πάντα κατά την εκκλησία. Τι άλλο θα φανεί άραγε. Στάσου! Τι είναι, τι βλέπεις? Δεν διακρίνω καλά. Κάτι φέρνουν πάλι. Μοιάζει σαν κάρο. Ένα κάρο με κάγκελα ξύλινα στα πλάγια και πάνω. Φάνηκε μόνο λίγο η άκρη του και μετά το σταμάτησαν. Τι ήταν αυτό? Η χωροφυλακή. Προχώρησαν με τα άλογά τους προς τα εκεί. Αν είναι βέβαια η χωροφυλακή. Δεν είμαι πια βέβαιος. Δεν καταλαβαίνω τις στολές τους. Παρατάχτηκαν σε δύο σειρές. Σαν για να αφήσουν τόπο να περάσει το κάρο ανάμεσά τους. Λέγε, τι γίνεται τώρα? Περίμενε.
Πάλι αυτοί οι άνθρωποι σμπρώχνονται και θέλουν να περάσουν κάτω από τα σκοινιά. Ήσυχα, ήσυχα! Εσύ κύριε με την τραγιάσκα, πού πας! Μέσα, μέσα! Και εσύ χοντρή που θες να σταθείς πρώτη-πρώτη! Και εσύ και εσύ, μπρος γρήγορα στις θέσεις σας! Χα! Τα προσκοπάκια ξέρουν καλά τη δουλειά τους! Το κάρο άρχισε να κυλά σιγά. Ξεπρόβαλε ολόκληρο. Δεν βλέπω καλά. Με εμποδίζουν αυτοί πάνω στα άλογα. Δεν είναι κάρο. Ζωή! Είναι ένα κλουβί! Ένα μακρόστινο κλουβί πάνω σε ρόδες. Και μέσα πρέπει να είναι ζώα, γιατί πηδούν, αρπάζονται από τα κάγκελα. Πάλι αυτοί με τα άλογα τους. Είναι άνθρωποι. Ζωή! Κουβαλούν ανθρώπους μέσα στο κλουβί. Πόσος κόσμος μαζεύτηκε. Να, εκεί που σου δείχνω. Γέμισε η πλατεία. Τα σκυλιά, δείξε μου τα σκυλιά. Το είδες στο κλουβί. Πού, δεν βλέπω. Να, εκεί ανάμεσα στα άλογα. Μαύρα άλογα. Τα μέτρησες. Κοίταξε αυτό που σου δείχνω. Τι βλέπεις ανάμεσα στα άλογα. Ένα κλουβί. Και μέσα είναι άνθρωποι. Ξαναείδες δύο πράγμα. Είναι γυμνή. Τα σκυλιά. Θέλω να δω τα σκυλιά. Είναι γέρι. Με μακριά μαλλιά. Σκαρφαλώνουν στα κάγκελα. Κάνουν σαν να θέλουν να πεταχτούν έξω. Είναι αδύνατοι σαν σκελετοί. Είναι τρελοί. Είναι τρελοί. Φέρνουν τρελούς στην πλατεία. Μη κοιτάς άλλο. Μη κοιτάς. Άσε με, θέλω να δω. Τι είναι, τι βλέπεις? Είναι φρικτό. Δεν πρόσεξες τίποτα? Όχι. Πες μου γρήγορα, πες μου. Αυτοί που είναι μέσα είναι όλοι ακροτηριασμένοι. Άλλος χωρίς πόδια, άλλος χωρίς χέρια και ένας χωρίς κεφάλι. Θεέ μου, δεν κάνω λάθος. Είναι χωρίς κεφάλι. Κι ωστόσο, ο λαιμός του σαλεύει. Κλείστο το παράθυρο, γρήγορα, κλείστο. Δεν είναι μόνο γέρι. Είναι και παιδιά ανάμεσά τους. Να, ένα σηκώνει ένα μικρό ψηλά. Α! Τι είναι? Το πρόσωπό του είναι παραμορφωμένο, καμένο. Κλείστο το παράθυρο, κλείστο. Τι ήταν αυτός ο θόρυβος? Οι άνθρωποι όρμησαν και σπάσαν τα σκοινιά. Χύμιξαν στην πλατεία. Αλλά δεν τους αφήνουν. Τους μπρώχνουν πάλι πίσω, τους χτυπούν. Οι πρόσκοποι τους χτυπούν με τα σπασμένα σκοινιά. Οι άλλοι κατέβηκαν από τα άλογά τους και τους χτυπούν και εκείνοι με τα κοντάρια τους. Ένας κρατά μια γυναίκα από τα μαλλιά, τη ρίχνει κάτω, την κλωτσά στο πρόσωπο. Φύγε από το παράθυρο, φύγε γρήγορα! Λέγε, τι βλέπεις? Έγινε πάλι ησυχία. Όλοι γύρισαν στις θέσεις τους. Η πλατεία άδειασε στη μέση. Έμειναν μόνο τα σκυλιά και το άγαλμα. Ακόμα και εκείνοι μέσα στο κλουβί δεν κουνιούνται. Αυτός που σου έλεγα πως άφησε τα μαλλιά του ακούρευτα, πλησιάζει στο άγαλμα. Κτυπά τα χέρια του. Κοιτάζουν πάλι προς την εκκλησία. Φέρνουν κάποιον. Το τραβούν από τα χέρια γιατί δεν μπορεί να περπατήσει μόνος. Δεν βλέπει. Το πρόσωπό του είναι σκεπασμένο με ένα πανί. Γι' αυτό τον οδηγούν. Σκοντάφτει σε κάθε βήμα. Όλοι τον κοιτάζουν. Τι είναι? Τι είδες? Φοβάμαι. Γιατί φοβάσαι? Αυτός ο άνθρωπος. Λέγε. Φοράει μπλε σακάκι και από κάτω κίτρινο πουλόβερ. Άνοιξε το παράθυρο. Θέλω να δω καλά. Περίμενε. Είναι ο πατέρας. Τι γυρεύει στην πλατεία? Δεν μας το είχε πει πως θα ερχόταν στην παρέλαση. Να, τώρα το ξεσκεπάζουν το πρόσωπο. Δεν είναι αυτός. Είναι ξένος. Μας μπέρδεψαν τα ρούχα του. Τον γνωρίζεις? Όχι, πρώτη φορά τον βλέπω. Τι χλωμός που είναι. Το πρόσωπό του είναι πιο άσπρο από το πανί που φορούσε. Κοίτα, τα χέρια του είναι δεμένα. Και τα πόδια του. Γι' αυτό σκοντάφτει έτσι. Τι θα του κάνουν? Να, ξεσκεπάζουν το άγαλμα. Το ξεσκεπάζουν. Δεν είναι άγαλμα. Όχι, δεν είναι άγαλμα. Τι είναι? Πες μου, τι είναι? Είναι μια αγχώνη. Όχι, δεν είναι αγχώνη. Είναι λεμιτόμος. Σαν αυτή που είχαν στη Γαλλική Επανάσταση, θυμάσαι στο βιβλίο της ιστορίας. Άρη. Αυτός με τα μακριά μαλλιά. Τον πιάνει. Τον βάζει εκεί. Εκεί, Άρη. Θα τον σκοτώσουν. Τον γονάτισαν για να του κόψουν το κεφάλι. Και ο κόσμος δεν λέει τίποτα.
Άνοιξε το παράθυρο, φώναξε, κάνε κάτι! Εσείς! Ε! Δεν ακούν! Φεύγουν! Φεύγουν προς την πλατεία να κρυφτούν! Δεν βλέπεις! Τους κυνηγούν μετάλογα, τους πυροβολούν! Ε! Μη φεύγετε! Θα το σκοτώσουν! Στο πρόσωπό του έχει αίματα! Άρη τα σκυλιά! Αμολούν απάνω του τα σκυλιά! Όλα τα σκυλιά ρίχτηκαν απάνω του! Τον κομματιάζουν! Δεν βλέπω πια τίποτα! Δεν ξεχωρίζω! Τον κομματιάζουν! Δεν βλέπω τίποτα! Δεν ξεχωρίζω! Άρη, φύγε! Φύγε από το παράθυρο! Αυτός με τα μακριά μάλια μας κοιτάζει! Ναι, μας κοιτάζει, μας είδε! Κάνει νήμα στους άλλους! Θα έρθουν εδώ, θα έρθουν! Να, κοιτάζουν κι άλλοι! Έρχονται, Άρη, έρχονται! Μην ανεβαίνετε, μη! Ανεβαίνουν τις σκάλες, θα σπάσουν την πόρτα! Έρχονται, έρχονται, έρχονται! Όχι, όχι, όχι! Όχι, όχι, όχι! Αντών Παύλοβιτς Τσέχοφ, «Οι βλαβερές συνέπειες του καπνού», εισηγητής Νίκος Μαστρογιαννίδης. Κυρίες και ούτως υπήν κύριοι, εζητήθη από τη γυναίκα μου
να κάμω εδώ μίαν ωφέλιμον ομιλίαν επί ενός οποιουδήποτε θέματος. Γιατί όχι? Αφού πρέπει να κάνουμε μίαν ομιλίαν, ας κάνουμε μίαν ομιλίαν, όσο για μένα το ίδιο μου κάνει. Δεν είμαι βεβαίως καθηγητής και στερούμε παντός επιστημονικού τίτλου, ωστόσο είναι τώρα 33 χρόνια που ακατάπαυστα μπορεί να πει κανείς, με βλάβην της υγείας μου και τα παρόμοια, εργάζομαι επί αυστηρός επιστημονικών ζητημάτων. Σπάζω κεφαλιάζω τόσο πολύ που φανταστείτε μερικές φορές γράφω επιστημονικά άρθρα ή ούτως υπήν, όχι εντελώς επιστημονικά, αλλά που, επιτρέψτε μου την έκφραση, έχουν ένα τέτοιο ύφος. Έγραφα αυτές τις μέρες μεταξύ των άλλων ένα σημαντικό άρθρο υπό τον τίτλο «Περί της μοχθηρίας μερικών εντόμων». Το άρθρο αυτό άρεσε πολύ στις κόρες μου, ιδίως το σημείο το σχετικό με τους κοριούς. Αλλά εγώ, αφού το διάβασα, το ξέσκισα. Ό,τι και αν έγραψα, δεν θα μπορούσε να το πάρει κανείς και για την ανακάλυψη της Πυρίτιδας. Υπάρχουν παραδείγματος χάρη στο σπίτι μας κοργοί, ακόμα και μέσα στο πιάνο με την ουρά. Εδιάλεξα για θέμα της σημερινής ομιλίας μου, αν μπορεί κανείς να την ονομάσει έτσι, την ζημία που επιφέρει στην ανθρωπότητα η χρήση του καπνού. Εγώ οφείλω να το ομολογήσω. Καπνίζω. Αλλά η γυναίκα μου με διέταξε να μιλήσω σήμερα για τον καπνό. Αφού πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για τον καπνό, ας μιλήσουμε για τον καπνό. Όσο για μένα, το ίδιο μου κάνει. Και σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, να ακούσετε την ομιλία μου με όλη την πρέπουσα σοβαρότητα για να αποφύγουμε κάθε δυσάρεστο. Όσοι ενοχλούνται από μία σοβαρή επιστημονική ομιλία μπορούν να μην ακούσουν ή να βγουν ακόμη από την αίθουσα. Επικαλούμε ιδίως την προσοχή των κυρίων ιατρών. Θα μπορούσαν να βρουν στην ομιλία μου πλήθος χρησίμων πληροφοριών, διότι ο καπνός εκτός των βλαβερών του συνεπειών χρησιμοποιείται και στην ιατρική. Εάν παραδείγματος χάρη τοποθετήσουμε μίαν μίγαν μέσα εις μίαν ταμπακέραν, αυτή σκάει. Ο καπνός είναι ένα φυτό. Όταν κάνω μία ομιλία, μισοκλίνει συνήθως το δεξί μου μάτι, αλλά μη του δίνετε προσοχή. Είναι αποτέλεσμα της συγκινήσεως. Είμαι γενικώς ένας άνθρωπος πολύ νευρικός και το μάτι μου άρχισε να μισοκλίνει στα 1889, στις 13 Σεπτεμβρίου, την ιδίαν ημέρα που, ούτως υπήν, η γυναίκα μου έφερε στον κόσμο την τέταρτη κόρη της, την Βαρβάρα. Όλες μου οι κόρες γεννήθηκαν στις 13 του μηνός. Και εξάλλου, δοθέντους ότι πολύ ο λίγων χρόνων διαθέτομεν, καλόν είναι να μην απομακρυνόμαστε από το θέμα της ομιλίας μας. Πρέπει όμως να σας το πω πως η γυναίκα μου έχει μία σχολή μουσικής και ένα ιδιωτικό οικοτροφείο θηλαίων ή ούτως υπήν, πιο συγκεκριμένα ίσως, όχι ακριβώς οικοτροφείων, αλλά κάτι παραπλήσιων. Στο σχολείο μας της μουσικής είμαι διορισμένος επί των οικονομικών. Καταγράφω τα έξοδα, κατασκευάζω τα τετράδια, επιτηρώ το προσωπικό, κάνω τις προμήθειες, εξολοθρεύω τους κοριούς,
πάω περίπατο το μικρό σκυλάκι της γυναίκας μου και πιάνω τους ποντικούς. Χθες, λόγου χάριν, είχα πάει στη μαγείρισα αλεύρι και βούτυρο γιατί είχαν αποφασίσει, βλέπετε, να κάμουν τηγανίτες. Λοιπόν, φανταστείτε, η γυναίκα μου ήλθε στην κουζίνα για να αναγγείλει πως τρεις μαθήτριες που τους πονούσε ο λαιμός τους δεν θα έτρωγαν. Εξακριβώθηκε λοιπόν πως είχαν γίνει μερικές τηγανίτες παραπάνω. Τι θα γινόταν τώρα με αυτές? Στην αρχή η γυναίκα μου είπε να τις φυλάξουμε, αλλά κατόπιν, αφού σκέφτηκε αρκετά, μου είπε: «Φάε αυτές τις τηγανίτες, εσύ σκιάχτρο». Η γυναίκα μου, όταν δεν είναι στις καλές της, με λέει «σκιάχτρο», «φίδι» ή «σατανά». Τώρα, γιατί σατανά? Κοντολογής, πάντα είναι στις κακές της. Και αυτές τις τηγανίτες, ξέρετε, δεν τις έφαγα. Τις καταβρόχθησα. Τόσο πεινασμένος είμαι πάντα. Χτες, λόγου χάριν, δεν μου έδωσε να φάω. «Εσένα, σκιάχτρο», μου είπε, «δεν αξίζει τον κόπο να σε τρέφουν. Αλλά ας τα αφήσουμε τώρα αυτά». Όπως και να είναι όμως, φλιαρούμε και ξεφεύγουμε από το θέμα της ομιλίας μας. Αν και γι' αυτό είμαι σίγουρος, εσείς τα ακούγατε πιο ευχάριστα μια ρομάντζα ή μίαν οποιαδήποτε συμφωνία ή μίαν άριαν. Μένουμε ατάραχα μες στην ορμή της μάχης. Δεν ξέρω από πού είναι αυτό. Ηρίστω εν παρόδο. Στη σχολή μουσικής της γυναίκας μου, εκτός των καθημερινών οικιακών μου απασχολήσεων, είμαι επιφορτισμένος να διδάσκω μαθηματικά, φυσική, χημεία, ιστορία, γεωγραφία, άλγεβρα και τα λοιπά. Για το χορό, το τραγούδι και το σχέδιο η γυναίκα μου παίρνει προκαταβολικώς κάτι παραπάνω, μόνο που και αυτή την ύλη εγώ τη διδάσκω. Το σχολείο μας της μουσικής βρίσκεται στο δρομάκι των 5 σκύλων νούμερο 13. Όπως φαίνεται, όλες μου οι κακοτυχίες οφείλονται στο ότι μένουμε στο νούμερο 13. Οι κόρες μου, όπως είχα ήδη την τιμή να σας πω, γεννήθηκαν στις 13 του μηνός και το σπίτι μου έχει 13 παράθυρα. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς τη γυναίκα μου στο σπίτι και το πρόγραμμα της σχολής, εάν σας ενδιαφέρει φυσικά, που λέτε στο θηρορείο της σχολής για 30 καπίκια. Μάλιστα, αν το επιθυμούσατε, θα μπορούσα να σας πουλήσω και εγώ μερικά. 30 καπίκια το αντίτυπον. Δεν θέλει κανείς? Τότε 20 καπίκια. Κρίμα. Ναι. Το σπίτι μας έχει νούμερο 13. Τίποτα δεν μου πετυχαίνει. Γέρασα. Αποβλακώθηκα. Να, κοιτάξτε. Τώρα κάνω μια ομιλία. Έχω χαρούμενο ύφος. Κι όμως θα ήθελα να φωνάξω από απελπισία και να πάω και ακόμα παραπέρα. Δεν έχω κανένα να του πω τα βάσανά μου και αυτό με κάνει και θέλω να κλάψω. Θα μου πείτε, καλά και οι κόρες σου? Οι κόρες μου όταν παραπονιέμαι δεν κάνουν άλλο παρά να γελάνε. Η γυναίκα μου έχει 7 κόρες. Όχι, με συγχωρείτε, 6 μου φαίνεται. Όχι, 7. Η μεγάλη η Άννα είναι 27 χρονών. Η μικρότερη 17. Κύριοι, είμαι ένας δυστυχισμένος, κατάντησα ένα κτίνος, ένα τίποτα.
αλλά κατά βάθος έχετε μπροστά σας τον πιο ευτυχισμένο πατέρα του κόσμου. Έτσι πρέπει να είναι και δεν μπορώ να μιλήσω αλλιώς. Αν ξέρατε μονάχα. Είναι τώρα 33 χρόνια που ζω με τη γυναίκα μου και μπορώ να πω πως στάθηκαν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Ή τουλάχιστον θα μπορούσαν να είναι τα καλύτερα. Κοντολογής, για να ακριβολογήσουμε, πέρασα μια ευτυχισμένη στιγμή. Εξάλλου, νομίζω πως η γυναίκα μου δεν έχει έλθει ακόμη και μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Έχω ένα τρομερό φόβο. Ένα τρομερό φόβο όταν με κοιτάζει. Λοιπόν, τι να σκέφτομαι. Οι κόρες μου δεν παντρεύτηκαν ακόμα γιατί είναι πολύ ντροπαλές και οι κύριοι δεν τις κοιτάζουν. Η γυναίκα μου δεν καλεί κανένα στο τραπέζι. Είναι μια γυναίκα τσιγκούνα, μοχθηρή και στριμμένη. Γι' αυτό δεν πάει κανένα στο σπίτι μας. Αλλά σε σας μπορώ να το εμπιστευθώ. Τις ημέρες των εορτών μπορεί να βρει κανείς τις κόρες της γυναίκας μου στο σπίτι της θείας τους, της Ναταλίας Σιμεώνοβνα. Αυτή η Ναταλία Σιμεώνοβνα, που υποφέρει από ρευματισμούς και φοράει ένα φόρεμα κίτρινο σπαρμένο με βούλες σαν κατσαρίδες. Στο σπίτι της μάλιστα προσφέρουν και αναψυκτικά. Και όταν η γυναίκα μου δεν είναι εκεί, μπορεί κανείς να το τσούξει λιγάκι. Πρέπει να σας πω πως ένα ποτηράκι φτάνει για να με ζαλίσει. Και τότε νιώθεις μια τέτοια θαλπορή μέσα στο μυαλό και μαζί τέτοια λύπη που δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Θυμάσαι χωρίς να ξέρεις το γιατί τα νεανικά σου χρόνια και θα ήθελες να το βάλεις στα πόδια και να φύγεις για πού? Δεν έχει. Φτάνει να παρατήσεις αυτή την τυποτένια ζωή που με κατάντησε έναν αξιολύπητο βλάκα, έναν αξιολύπητο γεροηλήθιο. Να ξεφύγεις από αυτή τη μοχθηρή γυναίκα που με βασανίζει πάνω από 30 χρόνια. Να γλιτώσεις από τη μουσική, από την κουζίνα, από τους παράδες της γυναίκας μου, από όλες αυτές τις μορολογίες, από όλες αυτές τις σαχλαμάρες και να σταθείς σε έναν γκάμπο κάπου μακριά κάτω από τον ολοκάθαρο ουρανό, σαν ένα δέντρο, σαν ένα στήλο, σαν ένα σκιάχτρο και να βλέπεις όλη τη νύχτα από πάνω σου το ήρεμο και καθαρό φεγγάρι και να ξεχάσεις. Να ξεχάσεις. Πώς θα ήθελα να μην θυμάμαι πια τίποτα. Πώς θα ήθελα να πετάξω από πάνω μου το γέρικο και βρωμερό παλιόρουχο που μέσα σε δάφτο παντρεύτηκα εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Μέσα σε δάφτο κάνω συνέχεια ωφέλιμες διαλέξεις. Να. Και εσύ. Είμαι γέρος. Είμαι φτωχός. Είμαι αξιολύπητος σαν και αυτό το παλιό σακάκι με τη λιωμένη πλάτη που γυαλίζει. Δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Είμαι πάνω από αυτά και πιο αγνός από όλα αυτά. Άλλοτε ήμουν νέος και έξυπνος. Πήγαινα στο πανεπιστήμιο, ονειρευόμουνα. Θαρούσα πως ήμουν άνθρωπος. Τώρα δεν θέλω τίποτε άλλο, μόνο να ξεκουραστώ. Τίποτε άλλο. Να ξεκουραστώ. Η γυναίκα μου είναι μέσα στα παρασκήνια και περιμένει εκεί. Αν σας ρωτήσει, πέστε της αν θέλετε,
πέστε τη σας παρακαλώ ότι η ομιλία έγινε. Ότι το σκιάχτρο, δηλαδή εγώ, συμπεριφέρθηκα ευπρεπώς. Να την, κοιτάζει κατά δω. Δοθέντος ότι ο καπνός περιέχει το τρομερόν δηλητήριον περί του οποίου σας ομίλησα, δεν πρέπει εν ουδεμία περιπτώσει να καπνίζουμε και θα μου επιτραπεί ούτως υπήν να ελπίζω ότι η σημερινή μου ομιλία θα έχει κάποια ωφελημότητα. Είπα. «Δίξι ετ άνιμαν λεβάδι». Τα είπα και αλάφρωσε το βάρος της ψυχής μου. Του θέατρου. Η θεατρική ομάδα του Εργαστηρίου Λόγου και Τέχνης της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως παρουσιάζει επιλεγμένα θεατρικά έργα από την ελληνική και την παγκόσμια δραματουργία.